καπύρι να ψάχνει στήριγμα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και να μην τον βρίσκει. Κοκολάκης, ο Τάφα σήκωσε την μπάλα. Αυτό ευνοεί τον Ζιβάνοβιτς, ο οποίος μάζεψε πέρα στην μπάλα για τον Κάτσικα. Βαθιά μπαλιά στην πλάτη εκεί που είναι ο Μωυσιάδης. Ο Μωυσιάδης που είναι μόνος του, το σουτ γεμάτο. Όχι, δεν ήταν γεμάτο. Ήταν αρκετό φάλσο εξωτερικό. Μάλλον εσωτερικό, και η μπάλα έφυγε δίπλα από τα goal post του Αθανασόπουλου, που έδειξε όμως να ευνηδιάζεται και να μην έχει τη φάση. 8 προς 1 το λεπτό της συνάντησης. Ο Μίτζιρας περνά την μπάλα από το τείχος. Δεύτερο δοκάρι με τη μία το σουτ και η κεφαλιά. Πολύ καλή προσπάθεια. Στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Μαρκόπουλος. Θα σηκώσει την μπάλα, παίρνει την κεφαλιά. Πάνω στην κίνηση ο Κάτσικας, μόλις δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Αθανασόπουλου. Η πιο καλή στιγμή για την ΑΕΚ πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Μπαρδαβίλιας, αλλά του Πανιωνίου έχουν μείνει πίσω. Μπαρδαβίλιας με όλη την άμυνα της ΑΕΚ οργανωμένη, κάνει μια πάσα στον εαυτό του. Να δούμε αν θα έχει και την τύχη να κάνει το σουτ. Θα το κάνει, έγινε λάθος. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Από τη λάθος απόκρουση του Ζεζάη, συνεννόηση με τον Παπαδημητρίου, ο Φόσκολος μπαίνει στη φάση και τι πιο απλό να την σπρώξει τα δίχτυα, αλλά αυτός την πέταξε πάνω από τα δοκάρια. Από τα γκολ που δεν χάνονται, η μεγαλύτερη ευκαιρία στον αγώνα για τον Πανιόνιο. Ακριβώς το 20. Με τον Τσιαμάτο, μία από τις αλλαγές, και τον Δαγκάκη εδώ να γίνεται το σουτ. Πέφτει, διώχνει ο Κυριάκος. Ξεκινώντας πολύ δυνατά, η ΑΕΚ φτάνει μία ανάσα από τον γκολ, αλλά έχουμε μια εντυπωσιακή επέμβαση από τον Κυριάκο, ο οποίος είναι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο κάτω από τα γκολ post του Πανιονίου. Κυριαζής και αυτός έχει περάσει στον αγώνα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Φάνης εδώ προσπαθεί να διώξει ο Μπαρδαβίλια, τσίμπησε την παρά την έφερε για τον Τραγόμαλο, ο οποίος παίρνει το πλάγιο. Κάτσικας λοιπόν θα γεμίσει, κεφαλιά από τον Φάνη. Δεν πάει κανείς όμως να δώσει συνέχεια. Ο Αβδελάς τώρα μπήκε στη φάση. Θα γίνει το σούτ, εκπληκτική απόκρουση από το Κυριάκο σε αυτό το γυριστό του Τρακάκη. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Στο 4. Κυριάκος έχει κάνει στα πρώτα 4 λεπτά δύο πολύ καλές επεμβάσεις, ξεκινώντας από τον αρχή του ξεκίνημα του ημιχρόνου, αφού η ΑΕΚ μπήκε πολύ επικίνδυνα. Ωραία για τον Μπαρδαβίλια. Πάντα Μπαρδαβίλιας κάνει το σουτ. Καλό. Λίγο έξω. Τρακάκης, ωραία η κίνηση. Πέρασε την μπάλα στον Κάτσικα. Αυτός θέλει να μπει, να τρυπώσει την περιοχή. Να βρει το χρόνο να κάνει το σουτ και το κάνει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Αφού τραβάει επάνω του τη μισή άμυνα, γυρίζει. Ωραία. Σουτάρει, κρεμάει στην γωνιά του μάλλον. Σημαδεύει τη γωνιά του Κυριάκου εκεί που είναι δύσκολο να τη δράσει. 1-0 το γκολ για την ΑΕΚ στο 12 της επανάληψης. Ο Φάνης εδώ πέρασε καταπληκτικά ο Γιαννακέλος, ο οποίος κρατά τον έλεγχο, θέλει στήριγμα, ψάχνει να βρει και βρίσκει τον Τσιφορά μες στην περιοχή, κάνει το σούτ αυτός και εκπληκτική απόκρουση από τον Κυριάκο, η τρίτη στο παιχνίδι. Τραγόμαλος, εδώ τσιμπά την μπάλα. Τραγόμαλος κάνει το σουτ. Όχι, έξω. Καλή προσπάθεια. Παπαδημητρίου ευνηδιάστηκε, αλλά η μπάλα είναι έξω. Θα τη φέρει για το Τραγόμαλο. Τραγόμαλος την έχει στον έλεγχό του. Απέφυγε τις τρίπλες. 3-2 πλεονέκτημα για τον Πανιόνιο. Η μπαλιά πέρασε στον Φόσκολο. Ο Φόσκολος για κάτι καλό. Όχι, βγήκε πολύ πλάγια. Θα γίνει το σουτ. Τώρα θα μαζέψει με διπλή προσπάθεια ο Χαραλαμπόπουλος, που μπήκε κάτω από τα γκολπούς της ΑΕΚ πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Καθυστέρησε να πάει στην μπάλα ο Φόσκολος και βγήκε αρκετά πλάγια. Είχε πλεονέκτημα εδώ ο Πανιόνιος με 3-2. Γιαννακέλος σηκώνει για τον Κυριαζή. Κυριαζή με τον Αβδελά. Κυριαζή που πήρε την εσωτερική, μπαίνει απειλητικά, τον πρόλαβε τελευταία στιγμή. Το σουτ θα γίνει τώρα. Εκπληκτική απόκρουση σε μια φάση που δεν τελείωσε. Ο Κυριάκος θα αποκρούσει, πρέπει να βρίσκει το δοκάρι, μένει στην περιοχή. Υπάρχει πρόβλημα με τον Αβδελά. Τώρα θα την πάρει, θα την περάσει για τον Τραγόμαλο. Ο Τραγόμαλος
δεν έχει πολλά κουράγια, κατά όμως τον έλεγχο τη δίνει στον Μάτζιο. Ο Μάτζιος τι, καθυστερεί, κάνει το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Χαραλαμπόπουλα. Αυτή είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού, με τον Μάτζιο να χάνει την ευκαιρία του στο παιχνίδι να το φέρει στα ίσα. Η ΑΕΚ με τον γκολ που πέτυχε ο Κάτσικας στο 12 της επανάληψης παίρνει τη νίκη σε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Πανιόνιο.